Όχι, θα λέει τόση ώρα ο κόσμος, ο Ασλαμάς δεν ήρθε, ο Παναγιώτης δεν ήρθε. Αυτά. Ο Παναγιώτης όντως δεν ήρθε. Εντάξει, ένα-ένα, τα πάρουμε με τη σειρά. Παιδιά, εδώ είμαι τώρα. Πλάκαμε μια συζήτηση με τον Σωτήρη, το δασκαλάκι. Ιδιαίτερα φορτισμένη, θα έλεγα, συναισθηματικά. Καμιά φορά τα συνηθίζουμε αυτά με τον Σωτήρη. Όλα μέσα είναι. Και με συζητήσεις, με εντάσεις, με συναισθηματική φόρτιση, με συγκίνηση, χωρίς συγκίνηση, με κόντρες. Αυτά. Τι είναι η ζωή, αυτό είναι. Ένα σύνολο από συζητήσεις διαφόρων μορφών. Κάτσε να το γράψω αυτό. Η ζωή είναι ένα σύνολο από συζητήσεις. Ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Μηνυματάκι βλέπω εδώ. Να το το μήνυμα, το βάλαμε. Ω, ρε εσύ, Νίκο Πάουκας, με στο χώρι, με συγκινείς πάρα πολύ εσύ. Ειλικρινά, ρε φίλε. Δεν έχεις κάνει, νομίζω, σκασιά εσεμεσική τουλάχιστον, τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, ή κάνω λάθος. Οι παρουσίες σου είναι, έχουν μια συχνότητα, έχουν μια σταθερότητα. Κάπου, αν δεν κάνω λάθος, κάθε τρεις μέρες, εκεί. Αλλά είσαι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, και εσύ μας δίνεις ζωή. Να το διαβάσω, να μην σε αδικήσω. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα για την σημερινή πανέμορφη Παρασκευή από τον 211 που υπογράφει πάντα ως Νίκος Πάουκ Ασβεστοχώρη. Οκ. Okay. Νιπαά. Νιπαάς, αν θες. Νίκος Πάουκ Ασβεστοχώρη. Χριστός Ανέστη, παιδιά, με υγεία σε εσάς και τους οικείους σας και πάντα φωτισμένοι. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς συνοδοιπόρους και... Εδώ πέρα τώρα το βγαίνει ένα ήλους ήτα λάμδα όμικρον ύψιλον σίγμα και ήλους. Κόβεται κάτι, χάνεται εκεί. Ραδιοφωνικούς συνοδοιπόρους και... Sorry, Νίκο, μη χρεώνεσαι άλλο. Εντάξει, οκ. Okay. Μία λεξούλα είναι αυτή, βλέπει. Οκ. Okay. Κάτι καλό θα είναι. Εγώ, εμένα με συγκινεί κυρίως το ραδιοφωνικούς συνοδοιπόρους. Και να είμαστε πάντα φωτισμένοι. Και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ με συγκινεί αυτό, γιατί τώρα κάτω εδώ στην είσοδο του Λίμπερο, η γιαγιά η καημένη, που έχει μείνει περίπου 3,5 κιλά και έχει το χέρι απλωμένο και ζητάει καμιά βοήθεια, μου λέει σε λίγες μέρες μπορεί να μου κόψουν τη ΔΕΗ. Αυτά είναι τώρα. Όλα τα άλλα. Κοιτάω κι εγώ τι να τη δώσω. Τι, τίποτα. Ένα 50 λεπτό είχα αυτό, τη το έδωσα. Ένα 50. Ο Τσαλτίδης δεν έδωσε τίποτα. Ναι. Ο Τσαλτίδης έδωσε κάτι στην υπέροχη κυρία αυτή, με την καμπαρδίνα την Μπέζ. Ναι, όχι. Και με δεν μου το είπε. Την καλημέρισα, είπα χρόνια πολλά, μου λέει κτλ. Πιάσαμε κουβέντα κτλ. Εντάξει. Ο 151. Δεύτερο μήνυμα. Αυτό πολύ ωραίο. Ούτε διαγωνισμού είπαμε τίποτα. Κατευθείαν. Καλημέρα από την ασπρόμαυρη και παραθαλάσσια αξιούπολη Κιλκής. Πάμε νταμπλούχα, πάω κάρα. Έχω καλό διαγωνισμό. Έχω καλό διαγωνισμό. Έχεις καλό, ό,τι και να έχεις, τους δύο διαγωνισμούς που έχω εγώ. Δεν νομίζω, για πες εσύ τους διαγωνισμούς, να δω ποιος θα έχει μεγαλύτερη τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε, από μένα αυτά, έτσι, από μένα για να δούμε τον... Από την εκπομπή είναι, για να μην γίνει παρεξήγηση, επειδή τώρα είπε ο Τσαλτίδης προκάλεσε. Έχω λέει εγώ διαγωνισμό, θα γίνει χαμός. Και λέω έχω και εγώ δύο, να δούμε ποιος θα βγάλει άκρη. Σωτήρης Δασκαλάκης είναι και σήμερα μαζί μας, θα κάνει τα μαγικά του στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας, για κάποιο λόγο προσωπικό δεν θα είναι εδώ πέρα, ευχόμαστε ολόψυχα. Ωπα, τι, σοβαρά μιλάς? Ευχόμαστε ολόψυχα να πάνε όλα καλά με τον Παναγιώτη, έτσι. Καλά είναι ο Παναγιώτης, δίνει έναν αγώνα εδώ και αρκετό καιρό και. Το ευχόμαστε ολόψυχα να πάνε καλά, δεν σχολιάζω καν. Έχετε και σήμερα τις ευχές του και τους χαιρετισμούς του. Λοιπόν, προσέξτε. Ο Ασλαμής σας γεμίζει το πουσού με γέλιο. Με χαρά. Όχι με φθόνο. Και τις καθημερινές. Όχι με μίσος. Αυτά που λες, γελάμε. Γύρισε σε σούβλιζες. Όχι. Έψησα. Εδώ, φίλε, έχει γίνει η κασίδα σου, είσαι άλλος. Ψισταριά. Εδώ είσαι Φουτσίνη. Εδώ στο μπράτσο είσαι ο Ίγκασον. Και εδώ στην παλάμη είσαι. Ίγκασον, γιατί Ίγκασον. Εδώ πάνω, ψηλά. Είσαι λίγο Ίγκασον. Καλά. Τριχωτός. Ναι, Ίγκασον με τρίχες. Είσαι λίγο γκαλοειδής Ίγκασον. Όπως όλοι. Σε παραδέχομαι, ρε φίλε. Σε παραδέχομαι. Μόνο εγώ πάω τα παίρνω. Τα τριμάρω λίγο. Για τον γκαλοειδής το είπα εγώ. Για τον γκαλοειδής. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο τώρα. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα με υπογραφή Μάριου Ασλαμή. Γιατί την είχα δει πριν από ένα χρόνο περίπου. Πέτρες στις τσέπες του με τον Θεό Μάκη Παπαδημητρίου και τον Θεούλη Γιώργο Χρυσοστόμου μία μισή ώρα με ατελείωτο γέλιο και όχι μόνο με το υπέροχο αυτό έργο της Ιρλανδέζας Μαρί Τζόουνς. Θέατρο Αθήνεων στη Βασιλίσσης Όλγας 35 απόψε ώρα 9 παραστασάρα. Δεν κάνω πλάκα, μία μισή ώρα και παλικάρι μου λεβεντιά μου.
Τη βγάζει τώρα γιατί, έτσι, για, επειδή είμαστε οι δυο μας. Μπορείς να μιλάς κιόλας, ξέρεις, όταν σε βγάζεις φωτογραφία. Ναι ρε, εντάξει, αλλά λέω μην. Okay. Θέλω να βάλω τους διαγωνισμούς. Μπράβο. Δύο διπλές, έτσι. Απόψε είναι αυτό. Για απόψε. Ατελείωτο γέλιο και όχι μόνο. Και πίκρα και πολλή σκέψη. Πανέμορφη παράσταση την οποία σκηνοθετούν τα παιδιά. Δηλαδή ο Χρυσοστόμος Γιώργος και ο Μάξης Παπαδημητρίου οι ίδιοι σκηνοθετούν τους εαυτούς τους. Και δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο, 2,5 ώρες με ατελείωτο γέλιο, με την παράσταση stand-up comedy Εκείνος και Εκείνος, με τους Αντώνη Κρόμπα και Λευτέρη Ελευθερίου. Δεν χρειάζονται συστάσεις, τους ξέρετε όλους λίγο πολύ, ίσως λίγο παραπάνω το Λευτέρη Ελευθερίου. Ατελείωτο γέλιο, αύριο Σάββατο, στο Block 33. Και τα δύο που δίνω δηλαδή εγώ, έχουν να κάνουν με γέλιο, με έξω καρδιά, με χαρά, με φως, με πνεύμα. Πληκτρολογείς FM στο κινητό σου, αφήνεις κενό, γράφεις το όνομά σου οπωσδήποτε, το επώνυμό σου οπωσδήποτε, δίπλα γράφεις θέατρο ή stand-up ή εκείνος εκείνος. Θέατρο είναι για το θέατρο, για το πέτρες της τσέπες του. Ή αλλιώς γράφεις stand-up ή Ελευθερίου, Κρόμπας, stand-up comedy, εκείνος εκείνος, ό,τι θέλεις. Αποστολή στο 54526. Εννοείται ότι με ένα μήνυμα μπορείς να μπεις και στους δύο διαγωνισμούς. Γιατί, και να κερδίσεις κιόλας. Ο ένας είναι απόψε, ο άλλος είναι αύριο. Στο Αθήνιον απόψε, η στάση του λεωφορείου είναι για να έρθεις από το κέντρο περίπου 60 μέτρα το θέατρο, για να φύγεις από το θέατρο, να πας προς το κέντρο ή και ανατολικά είναι περίπου 25 μέτρα. Αυτό. Και το άλλο είναι στο Block 33. Το Block είναι εδώ, μετά το Club του Μήλου έξω, μετά το Fix. Στο Πόρτο Παλάς, το Πόρτο Παλάς είναι, κύριε Σωτήρη. Στο Πόρτο Παλάς παραδίπλα. Πάμε να ακούσουμε τώρα με ενδιαφέρον και αγωνία το διαγωνισμό που έχει να δώσει. 5 εισιτήρια Άρης Ξάνθη. Ωχ, χαμός θα γίνει. 15 ευρώ κάνει η Μαρία το εισιτήριο. Μάλιστα, ωραία. Κάνει 15 ευρώ. Και αυτό, 15, το πιο φθηνό κάνει 15 ευρώ. 15 ευρώ. Για να δω Άρης Ξάνθη. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό. Και δίνουμε 5 εμείς. Ναι, ωραία. Εντάξει. Ένα θέλω για μένα, μπορεί να κάνουμε καβάτζα. Ναι. Άλλο. Ωραία, άρα, έξω από τα 5. Άρα μένουν 4. Α, εντάξει, οκ. Okay. Φίλε, πότε ήταν τελευταία φορά Χαριλάου? Πρέπει να παίζει Αλεξιάδη. Δράμπη, Σπυρίδων. Όχι, κάτσε. Όχι, ρε. Όχι. Ήμουνα μέσα 90s. Όχι. Δεν ήμουν εκεί. Στο Game Over δεν ήμουνα. Όχι. Όχι. Ήταν φίλο μου. Πήρε τη γυναίκα του τηλέφωνο. Λέει, δεν ξέρω αν έρθω. Φίλησέ μου το μικρό. Ναι. Ζουν αυτοί όλοι που ήταν εκεί τότε. Ζούνε. Και μας ακούν κάποιοι κιόλα. Και μου λένε τα καλύτερα για σένα. Για μένα δεν ξέρω αν θα λένε τα καλύτερα. Για τους δικούς σου να δω τι λένε. Που ρίχνετε τον Ηρακλή στη Γάμα Εθνική. Με συγκινεί. Και το ρίχνετε μόνοι σας. Μόνοι σας το ρίχνετε. Αφτάνθρωπος πάει. Πες τα. Και ελπίζετε στην αναδιάρθρωση. Και μετά θα γίνει η αναδιάρθρωση. Θα μείνετε σε καμιά Γάμα Εθνική και μετά θα βρίσκετε πάλι την κυβέρνηση. Είναι, είστε το ζω, μόνο, ζω για είστε να το μόνο project στο οποίο δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο εσείς είστε. Ζω για να υπερασπίζετε σερβίδι έστω σε ένα πράγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει βοηθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο χρόνο. Τον τελευταίο χρόνο. Δεν λέω ξανά, μην μπερδεύεσαι με τα προηγούμενα που σε έχουν κατακρεουργήσει. Σε παραδέχομαι. Ναι. Αλλά τον τελευταίο χρόνο σε έχει βοηθήσει. Ναι. Και ενώ σε βοηθάει, εσύ πας πιο κάτω πάλι. Πάρα πολύ συγχαρητήρια. Νίκο, με συγκινείς πάρα πολύ. Ο Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη για αυτή τη λέξη στέλνει νέο μήνυμα και λέει. Φίλους, λέει η Ασλαμά μου. Δηλαδή, καλημέρα στους ραδιοφωνικούς συνοδοιπόρους και φίλους. Μάλιστα. Γιατί έβγαινε, ξέρεις τι. Λείπει το πρωτογράμμα και μετά βγαίνει ήττα λάμδα. Και εκεί τα χάσα, Νίκο. Και κλείνει. Όσο για το ένα μήνα παραπάνω, δεν πειράζει. Γεια σου, ρε Χρύσανθε, Νίκος, πάω. Τι το ένα μήνα παραπάνω. Ασβεστοχώρη. Όχι, είχε στείλει το παιδί μήνυμα το καλημέρα. Ναι. Πριν καν ξεκινήσει ο κομπή, α πούμε, εδώ πέρα ήταν το μήνυμα. Ναι. Και λέει: βλέπεις καλημέρα ραδιοφωνικούς συνοδοιπόρους και εκεί πέρα χάνεται. Και ξύλους. Και βγαίνει ή τα λάμδα όμικρον ύψιλον. Και λέει: τι είναι αυτό, και στέλνει φίλους. Κάποιο μπορεί γίνει. Ντάξει. Καλημέρα Χρυσούλα, μπαίνεις για θέατρο. Χρυσούλα. Καλημέρα Αντώνη, μπαίνεις για θέατρο. Χρυσός Ανέστη και η υγεία σε όλο τον κόσμο. Επίσης, αντευχόμαστε να είστε καλά. 5 εισιτήρια πέρα την πλάκα. Είναι ωραίο παιχνίδι αυτό. Άρης Ξάνθη. 7 η ώρα, Χρύσανθε. Ναι. Ζωντανά από τον Λίμπερο 107,4 σε περιγραφή του Νίκου του Απαδόπουλου και σχολιασμό του Χρήστα Τσαλτίδη. Αλήθεια λες. Ζωντανά και από την ΕΡΤ 3. Δεν γνωρίζουμε ποιος θα κάνει την περιγραφή. Ευχόμαστε να είναι ο Δημήτρης Μπουγιατζής. Αυτό τον ΠΑΟΚ θα βλέψεις. Ή ο Πάνος ο Μπλέτσος. Φυσικά και θα βλέπω τον Μπας Γιάννηνα εγώ. Πώς, πήρε 2,5 εκατομμύρια ο Χριστοβασίλης για να βάψει το Μακεδονία Παλάς, είναι αλήθεια αυτό? Ναι.
Γιατί τι έχει ο Χριστό Βασίλης. Κάποιος μου το είπε. Ότι για να το βάψει, λέει, αυτός πήρε την τέτοια. Τη δουλειά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Έχει εταιρεία ο άνθρωπος. Με τέτοια πράγματα. Και μου το είπανε αριανοί οι οποίοι είναι ενημερωμένοι, δεν υπάρχουν. Ναι, άμα το είπαν αριανοί, ενημερωμένοι είναι. Ο ένας κιόλας σε ημνή, συνέχεια. Ο άλλος όχι τόσο. Μπράβο. Ο Αντώνης, ναι, άλλος Αντώνης αυτός και αυτός, δύο Αντώνηδες κολλητά, μπαίνει για θέατρο. Θέατρο Αθήνων, καλημέρα σας. Παπ, ψυχάρα, για πάντα, παοκάρα. Και μπαίνει στην κλήρωση για θέατρο ο Αλέξανδρος. Να σε καλά, παλικάρι μου. Ελπίζω να μπορεί να έχει τώρα την διάθεση κυρίως και τον τρόπο ο Παναγιώτης να μας ακούει. Ευχόμαστε ολόψυχα να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, κάποια θεματάκια στραβά κουτσάτρο Παρασκευή σήμερα. Α, το θέμα το κρατάω από την Τρίτη που ήρθαμε εδώ πέρα, αλλά το ήθελα να κλείσει, να γυρίσει κόσμος. Σωτήρη, πάμε λίγο το κομμάτι, αν το έχεις έτοιμο, παλικάρι μου. Έτσι, να πάμε το κομμάτι αυτό, άστο να παίζει. Να πάρουμε και κανένα θεματάκι. Πάμε. Συγγνώμη, Γιώργο Ιταλό, προλαβαίνεις θέμα. Το οποίο βέβαια είναι θέμα και για όλο τον χρόνο, αλλά. Τις προάλλες, δίνει διάλογο ο Γιώργος Ιταλός. Τις προάλλες είδα το Avengers Endgame. Θέλεις κανένα spoiler? Ναι. Αλλά ένα μικρό. Στον κινηματογράφο είδα τη δικιά σου με άλλο γκόμενο. Αυτό κι αν δεν είναι spoiler. Του το χάλασες, ρε φίλε, του το έκανες το έργο. Τι έγινε, παιδιά, εδώ πέρα τα μάθατε? Στο Avengers. Είμαι εναντίον της βίας, είναι γνωστό. Νομίζω όλοι εδώ είμαστε εναντίον της βίας, έτσι. Δεν σχολιάζω την κατάσταση. Εκτός αν ακοπανάμε σένα. Περίμενε. Έγινε και ήταν. Το παιδί μου το είπε, ήταν μάρτυρας μπροστά. Μου το είπε χθες. Χθες μου το είπε, ήμουν, λέει, μπροστά. Ανεβαίνουμε για να δούμε το Avengers. Και βγαίνει η προηγούμενη προβολή. Και είναι, ρε φίλε, δύο τύποι. Ο ένας βασικά λέει και καλά στην παρέα του για την ταινία. Αλλά πολύ δυνατά. Και ενώ βλέπει ότι ανεβαίνει κόσμος. Κανονικά. Σωτήρι, το θεωρώ, γιατί μου έχει συμβεί. Με παρέα τεσσάρων κοριτσιών. Τι ειλικρινά. Να κάνουμε, ρε φίλε, δηλαδή. Με την ίδια λογική, ρε φίλε. Δεν μιλάς. Το βουλώνεις. Τι λες, δηλαδή. Άσε, Μαρία. Πας καλά. Facebook έχει πλέον. Όλα, μπορώ να σου βάλω όλη την ταινία. Δεν ανοίγω το Facebook, ρε φίλε, να το δω όμως. Εσύ δεν το ανοίγεις. Τι κάνει ο τύπος, ξέρεις? Το παλικάρι μάλλον δεν είχε Facebook αυτός. Μάλλον αυτός που το έκανε. Πηδάει από την άλλη μεριά της σκάλας. Ο μόνος που δεν έχει Facebook είσαι εσύ. Μπράβο, ωραία. Εγώ λέω, τι μπαίνεις και βλέπεις. Όταν πάω την ταινία, ελέγχω. Και μιλούσε, λέει, δυνατά ο άλλος. Να σου πω τώρα τι έχει γίνει με μένα, θα σου πω και με μένα τι έχει γίνει τώρα, έχει ένα χρόνο περίπου. Ναι, στο πηδάει βακούρα. Τη σκάλα, πηδάει τη σκάλα και πάει και τρέχει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις νοσοκομείο πήγε ο άλλος. Συνελήθεια, κανονικά. Δεν ξέρω, μάλλον όχι. Πάει αυτό. Ωραία, να έχει. Τι έχει γίνει με μένα, ξέρει. Έχει κάμερες. Ε? Έχει κάμερες. Πού να ξέρω, ρε φίλε, δεν ήμουν εγώ μπροστά. Δεν ήμουν εγώ μπροστά. Δεν ήμουν εγώ μπροστά. Τον αλυταρά αυτόν. Και στην Αμερική είναι άτομο σε κόμμα. Τον σάπισε ο άλλος στο ξύλο, το Avengers. Συγχαρητήρια. Καλά, δεν λέω, ρε φίλε, δεν επειδή το επιβραβεύω, αλλά το βουλώνεις. Όταν βλέπεις μπαίνει κόσμο, σέβεσαι. Δεν μπορώ να δω το δασκαλάκι να μπαίνει και εγώ να κάνω το μάγκα να λέω. Είδες δρεσί πώς το σκοτώνει. Είδες δρεσί που το βάζει το ακόντιο μες στο μάτι. Θα με σαπίσει το ξύλο, ναι, ο δασκαλάκης. Πώς το σκοτώνει. Ναι, γιατί το ότι ο δασκαλάκης έχει Facebook, τι σημαίνει, ότι μπήκε και είδε τι έγινε? Άλλο, αυτό είναι δικιά του ευθύνη. Αν μπει, είναι δικιά του ευθύνη. Και για μένα θα είναι βλάκας. Για μένα θα είναι βλάκας. Πάει αυτό. Κατάλαβε, Σωτήρη. Σωτήρη, μπαίνω στο Βακούρα πριν από ένα χρόνο. 1,5. Μπαίνω μέσα, βγαίνει κόσμο. Μπαίνουμε εμεί που να μπούμε. Βγάζω τον μπουφάντα, το οποίο τα πράγματα. Κάτι, είχα πάρει κάτι νεράκι, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Είναι πίσω μια παρέα τέσσερις κοπέλες, οι οποίες κάθονται. Κάθονται. Λέω, προφανώς οι κοπέλες κάθονται, θα δουν το έργο. Ξέρεις. Συζητάνε αυτές. Και φυσικά συνειδητοποιώ κάποια στιγμή, ενώ ξεντίνω, με κάνω, αφήνω, ξύρω καρπούς, δεν ξέρω τι αυτά, ότι μιλάνε για το έργο. Λερώνω κοινό στην αίθουσα. Καθόλου, ποτέ δεν λερώνω εγώ. Τι βλέπω, Σωτήρ, τι ακούω? Σηκώνονται, λέει μία. Άντε, πάμε. Μιλάνε για το έργο. Και σχολιάζουνε για την τελευταία σκηνή. Ρε Σωτήρη, πες μου τώρα, εγώ τι κάνω? Ποια είναι η θέση μου? Μην ακούς. Γιατί κρυφάκουγες? Κρυφάκουγες, φίλε. Παιδιά, μιλάμε για βλάκα, έτσι. Κρυφάκουγες. Μιλάμε για βλάκα. Εντάξει, μην το λες ότι είσαι βλάκα. Είναι, δεν είσαι τόσο πολύ. Είναι 5 εκατοστά πίσω, στην πίσω σειρά από μένα. Κρυφάκουγες. Καλά, συγγνώμη. Και μιλάνε 4 άτομα. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Κρυφάκουγες. Είναι 5 εκατοστά πίσω σειρά από σένα. Ναι. Όταν βγαίνουν οι φίλοι, πρώτα αδειάζει μία αίθουσα και μετά μπαίνει μέσα. Εγώ ποτέ δεν έχει τύχει σε μένα να μπαίνω και να είναι ο άλλο ήδη μέσα.
Καλά, αυτό που σου λένε περίεργο έχει γίνει. Ναι. Έγινε, τι σου πω. Εγώ ποτέ δεν έχω τύχει να μπω σε μια προβολή, ναι. Να μπω σε μια προβολή και να είναι η προηγούμενη. Σε μένα 30 φορές. 30 φορές έγινε. Επειδή είσαι βλάξ. Γιατί πας πρώτος από παππούς και περιμένεις απ' έξω από την πόρτα και να πεις πρώτος. Είχαμε πει 30 άτομα μπήκαμε. Όχι, απλά ρε, να περιμένεις να φύγουνε. Να περιμένεις να φύγουνε. Τώρα εγώ να τις άπεσαι. Και υπάρχει, όχι, και υπάρχει, θα σου κάνουμε μήνυση γιατί κρυφάκουγες. Δηλαδή μου λες, άμα μιλάμε τώρα εδώ με την πόρτα ανοιχτή. Εγώ εδώ, εδώ δεν είναι σινεμά. Μιλάμε εδώ κανονικά. Ναι, δεν είναι ο κινηματογράφος. Ναι, εντάξει. Και ο Σωτήρης ακούει. Και μιλάμε με την πόρτα αυτή ανοιχτή. Ναι. Και μιλάμε κανονικά. Έτσι ρε παιδί μου. Ναι. Όχι. Δεν πρέπει να κάθετε. Όχι. Δεν πρέπει. Α, θα πω ότι κρυφάκουγε ο Σωτήρης. Κρυφάκουγε, ναι. Να βάλει το ασπίδες. Όχι. Να φύγει. Μόνο εσύ το λες. Να φύγει. Μόνο εσύ το λες. Να φύγει, ρε. Μόνο να πάει αλλού. Μόνο εσύ το λες. Μόνο εσύ το λες. Μόνο εγώ το λέω. Ε, βέβαια. Άρα εγώ που άκουγα. Μόνο εσύ το κάνεις πριν τελειώσει η προβολή να πηγαίνεις κούτρα για να δεις το τέλος. Και αυτό... μετά να λες ότι το άκουσες. Ενώ το είδες κρυφά. Δεν εγώ που μιλούσε προθέσει η Μαριλίζα. Και με το υπερσύγχρονο κινητό σου ναι. Να μαγνητοσκοπείς και την παράσταση. Με τη φίλη της Τυράνια που μιλούσε. Και εγώ ήμουν στα δύο μέτρα. Στεκόμουν απλά καθόμουν εκεί. Και άκουγα, κρυφάκουγα έτσι. Τη Μαριλίζα με τη Τυράνια. Τι λέγανε. Μπράβο, ωραία. Άρα να φεύγω εγώ. Να πηγαίνω όταν μιλάνε, να φεύγω να πηγαίνω στο μπαλκόνι έξω το διάλειμμα. Να μείνουμε εδώ. Λοιπόν, αδέρφια, ένα θεματάκι αυτό. Όποιος έχει κάνει το σκηνικό με σποιλεριά σε ταινία κτλ. Αυτό έγινε τώρα, έτσι. Έγινε μέσα στη μεγάλη εβδομάδα στην ταινία Avengers, εδώ στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, όποιος θέλει, σχολιάζει το όσα έγιναν και δεν έγιναν στους χθεσινούς πρώτους ημιτελικούς του Europa League, δηλαδή στο Arsenal 1886, Valencia 1900, δεν ξέρω τι. 3-1, ημίχρονο 2-1 και όσα γίνανε στο Eintracht Frankfurtis 1899, Chelsea 1900, ντροπή για την Chelsea, ιδρύθηκε ένα χρόνο μετά την Eintracht, 1-1 και ημίχρονο 1-1, εντυπώσεις, Στέφανος Τσιπάς πήγε στο Εστορίλ, φωτογραφεί και αγκαλιά με τον Ανδρέα Σάμαρη, του έδωσε ο Σάμαρης φανέλα Μπενφίκα Τσιπάς και δήλωσε στην Πορτογαλία είμαι Μπενφίκα, ο Τσιπάς ο Στέφανος, χίλια μπράβο στη Μαρία τη Σάκαρη. Παίζει σε λίγο στον ημιτελικό στο Μαρόκο εναντίον κάποια αθλήτρια. Πήγε στον ημιτελικό τη ευχόμενη Ολόπη Κατοπουλίου. Κάποια αθλήτρια. Κάποια. Την κόρη τη Αγγελική να πάει και στον τελικό. 6,5 ώρα σήμερα ξεκινάνε οι τελικοί του Volley League και για εκεί θέλουμε σχόλια και εντυπώσει. 6,5. Ζωντανά και από το Λίμπερο. Ζωντανά τι εννοεί. Ζωντανά. Πα εκεί να το μεταδώσει από τον Πειραιά. Στο Ρέντι. Στο Μέλινα Μερκούρι. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Α, θα υπάρχει ενημέρωση. Δεν θα ζωντανά από το Λίμπερο. Α, δεν έχουμε ζωντανά εμεί. Δεν είναι ο Ηράκλης. Άμα ήταν Ηράκλης θα είχαμε. Ζωντανά από την ΕΡΤ. Άρα γιατί δεν έχουμε βολεϊκό του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα μου πεις ναι, αυτό το βλακή είπα τώρα. Ναι, εντάξει, όντως. Όντως. Κατέβασε λίγο το μικρόφωνο να βλέπω. Μπράβο. Τι να βλέπεις, ρε εσύ. Ωραία. Όχι αυτή, την άλλη. Κατάλαβε. Ναι. Καταρχήν γιατί έχουμε αυτή την εκπομπή κάτω και δεν έχουμε την αγαπημένη μας. Ποια? Δεν είναι. Όπως τα βρήκα εδώ πέρα, δεν έχω πειράξει τίποτα. Το πρωί από εδώ. Ωραία. Πέντε εισιτήρια, είπες. Πέντε εισιτήρια για τη ματσάρα Άρης Ξάνθη. Δεν κάνουμε πλάκα. Είναι ματσάρα Άρης Ξάνθη. Η Ξάνθη θα έρθει για να παίξει πραγματικό ποδόσφαιρο. Με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Με τον νέο goalkeeper του ΠΑΟΚ, τον Ζήφκο Ζήφκοβιτς. Για τον οποίο έχω διαβάσει, φίλοι, νομίζω σε λίγο ότι θα είναι ο Ντασάεφ. Αυτά που έχω διαβάσει για τον Ζήφκοβιτς. Έχω την αίσθηση δεν είναι αυτό που βλέπαμε τρία χρόνια. Ότι είναι άλλο. Ότι είναι άλλο. Εντάξει, καλό είναι, ρε. Καλό είναι, εντάξει. Καλό είναι, ναι, απλά. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Πήρε τη μεταγραφή που έπρεπε ναι. Το παιδί. Την άξιζε. Ναι. Δύο διπλές προσκλήσεις για την Παραστασάρα Πέτρες στις τσέπες του με Μάκη Παπαδημητρίου και Γιώργο Χρυσοστόμου. Και δύο διπλές για απόψε είναι αυτό, Παρασκευή, έτσι στο Θέατρο Αθήνων. Και για αύριο, Σάββατο, Μπλοκ 33, δύο διπλές. Ατελείωτο γέλιο, εκείνος και εκείνος με Αντώνη Κρόμπα και Λευτέρη Ελευθερίου. FM για όνομα τεπώνυμο, δίπλα Άρης ή θέατρο ή. Stand-up comedy ή comedy σκέτο, αν θες, αποστολή στο 54526. Επί την ευκαιρία, επί της ευκαιρίας, πώς είναι η σύνταξη, επί την ευκαιρία, επί τη ευκαιρία, επί τη ευκαιρία της ακροάσεως των 69 Eyes, τους χαιρετισμούς μας στους ακροατάς και ακροάτριας στην μακρινή και φιλόξενη Φινλανδία, την οποία λατρεύω, στην Σουόμι δηλαδή, έτσι. Δεν ξέρω, έχουμε εκεί πέρα έξω οπαδούς 69 Eyes. Πρέπει να έχουμε. Είχαμε δώσει προσκλήσεις πριν καμιά 7-8 χρόνια, παίξαμε εδώ πέρα, στο Block 33. Και είχαμε καλή συμμετοχή. Ωραία, ωραία μπάντα. Είναι αυτό το στυλάκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Το γκοθαϊδές μελωδικό τέτοιο, σκοτεινό και λίγα τέτοια. Κάπως έτσι. Περήφανοι Φιλανδοί, 69 Eyes. Εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη, με Χρύσανθο Τσαλτίδη, με Παναγιώτη Παπαδόπουλα,
ψυχείτε και πνεύματι. Όχι και σώματι, αλλά ψυχείτε και πνεύματι εδώ πέρα μαζί μας. Και είπαμε, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά στην ιστορία την οποία, με την οποία τρέχει ο Παναγιώτης. Ο Άρης, θρησκεία και του χρόνου στην R3, λέει ο παδός του ΠΑΟΚ Γιώργος Ιταλός. Και καλύτερα να σχολιάσει σε λίγο ο Χρήστατος Τσαλτίδης, έτσι. Ο Άρης, θρησκεία και του χρόνου στην R3. Δεν ξέρω αν αυτό τι είναι. Το θεωρεί προσβολή, δηλαδή δεν κατάλαβα. Το να είναι ο Άρης στην R3, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Στην R είναι εξάλλου ο Άρης, δεν είναι. Οκ, δεν το κατάλαβα αυτό. Λοιπόν, να δω την κολοτούμπα που θα κάνετε τώρα ναι. Που ο ΠΑΟΚ πάει για ΕΡΤ. Όχι, εδώ στη λέγω. Στο... Ναι, σε αυτόν το λέω. Α, νόμισε, νόμισε, τώρα που ο ΠΑΟΚ πάει για ΕΡΤ και ναι. Θα πάρει διπλάσια λεφτά από τον Άρη. Ναι. Αυτά που λέγατε τις μπούρδες, τα κρατικά λεφτά και τι είναι αυτά. Να δω τι θα λέτε τώρα. Τι θα λέτε. Ναι. Αναβαθμίζει το προϊόν με τον ΠΑΟΚ και τέτοια. Το δίνεις αυτό σαν είδηση, είναι σχεδόν σίγουρο. Σχεδόν σίγουρο. Δεν είναι σχεδόν ναι. Σίγουρο. Α, δεν ωραία. Έχει πέσει καμία υπογραφή. Διαπραγμάτευση γίνεται. Μάλιστα. Εκλογές έχουμε. Όλοι οι κολλητοί του Καμένου και του Τσίπρα ναι. Έχουν βγει σε Ριάννη. Ναι. Όσοι και δεν υπάρχει βολικός ΠΑΟΚτσής, εμείς τι κάνουμε. Απλά σου λέει ας υπάρχει μόνο ενημέρωση, γιατί για κάτι άλλο θα πρέπει να πληρώσουμε. Όσο για το Ζίφκοβιτς, αν είναι Ντασάεφ, απλά θα είναι πίσω από Πασχαλάκη. Δεν μπορεί δεν την είναι... έννοια της λέξης πληρώσουμε να τη λέει αυτός ο οποίος είναι ο νούμερο ένα κούτρας. Ο Γιώτης Βεντούρης είναι. Και αντί να στέλνει ο Γιώτης Βεντούρης. Στέλεχος στο... του Λίμπερο. Στέλεχος του Λίμπερο. Ήταν. Εντάξει, και παραμένει τι σε τιμότητα. Εγώ λέω ότι αν μου έλεγε και σήμερα. Και μας λέει θα πρέπει να πληρώσουμε στέλεχος του Λίμπερο. Mm. Ναι, περίμενε λίγο. Τι να πληρώσουμε. Περίμενε. Αν έλεγε στο Βεντούρη σήμερα, ναι. Ο Ασλαμάς είναι μόνος του. Άμα θες, έλα βοήθα λίγο. Πήγαινε, θα πει, ερχόταν τι λες. Όχι. Δεν ερχότανε. Όχι. Θα ερχότανε, ρε φίλε. Εδώ δεν ερχόταν όταν έκανε εκπομπές. αυτό είναι αλήθεια. Τι. Λοιπόν, για τον Ζίφκοβιτς. Δεν είναι δάκιο Σουηδός καφού με πρόβλημα στην καρδιά που έκλεισε ο Θεός με σταυροπόδι και μπούτι βασικού ενστίκτου απ' έξω. Sorry, προσπαθώ να βγάλω λίγο άκρη, μπερδεύτηκα, χάθηκα λιγάκι. Γιώτη μου, καλημέρα παλικάρι μου. Τι ωραίο δώρο μου έφερες. Πρέπει να πληρώσουμε, λέει. Είδες τι δώρο μου έφερε. Στο βόλεϊ δεν πληρώνεις, Γιώτη. Αφού το φέρα εδώ πέρα, καλά, λέει. Ναι. Στο βόλεϊ δεν πληρώνεις. Άγια! Δεν κατάλαβα τι αναφέρεται. Για τον Άρη, νομίζω, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Γι' αυτό για το. Ούτε καν κατάλαβα, ειλικρινά. Λοιπόν, παιδιά, 5 εισιτήρια. Αλλά άμα έχω πλήρη άγνοια, λέω ότι να είναι. Έτσι. Όταν υπάρχει παντελής έλλειψη θαλασσινού, αυτά παθαίνεις. Ωραία. Λοιπόν, 5 εισιτήρια χαμός για τη ματσάρα. Άρης Ξάνθη, ξύπνησε ο ποδοσφαιρόφιλος και στέλνει μηνύματα. 5 εισιτήρια για το Άρης Ξάνθη, Κυριακή, 7 η ώρα, γήπεδο, όχι στάδιο, γήπεδο. Κλεάνθης Βικελίδης, 2 διπλές για απόψε, Παραστασάρα, πέτρες στις τσέπες του, με Θεούλη, Μάκη Παπαδημητρίου, με Θεό μάλλον, Μάκη Παπαδημητρίου, και Θεούλη, Γιώργο Χρυσοστόμου, ατελείωτο γέλιο επί μια μισή ώρα και... Στο θέατρο Αθήνιον ώρα 9 και για αύριο Σάββατο 2,5 ώρες ατελείωτο του γέλιου, εκείνος και εκείνος με Αντώνη Κρόμπα και Λευτέρη Ελευθερίου, stand-up comedy στα καλύτερά της, FM και ενώ όνομα επώνυμο δίπλα Άρης ή θέατρο ή comedy, για να μην το γράφεις όλο στο stand-up comedy, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, η Φιλιάνα λέει θέατρο καλημέρα σας, η Φωτεινή λέει Άρης καλημέρα από την όμορφη Περαία, χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη. Φωτεινή, μπράβο, είπε. Παρουσία γυναικεία στην Περαία κυτρινόμαυρη, σε μια περιοχή στην οποία κυρίως αφθονεί το ασπρόμαυρο στοιχείο, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ο Κώστας μπαίνει και για θέατρο και για Άρη. Να σε καλά, Κώστα, παλικάρι μου. Αθήνιον, καλή σας μέρα. Ψυχάρα, το διαβάσαμε αυτό. Ο Ιωάννης, πάμε να κυτρινίσουμε τον ναό και μπαίνει στην κλήρωση για στήριο του Άρη. Να σε καλά, Ιωάννη. Ωραίο, τρυφερό μηνυματάκι από τον 965. Ετοιμαστείτε για την παράσταση της χρονιάς. Μια ξέχαστη εμπειρία που πρέπει όλοι να ζήσετε από κοντά. Καθώς μετά από πολλά χρόνια, Μάριε, το τσίρκο Μεντράνο έρχεται ξανά στην Ελλάδα. Κλάσικ, κλάσικ. Τσίρκο και Μεντράνο σχεδόν συνώνυμα. Εντάξει, ναι. Το τσίρκο που κέρδισε 2 χρυσά βραβεία στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ του Μοντε Κάρλο και στο οποίο συμμετέχουν καλλιτέχνες από το κορυφαίο Τσίρκο Ντου Σουλέ. Σωστά το είπα. Πώς? Ντου Σουλέ. Φίλε, στα γαλλικά τι είχε. Δεσουλέγ. Όχι, Σωτήρη, όχι. Δεν έχω κάνει ούτε μία μέρα γαλλικά. Ούτε μία μέρα. Σεχ δεσολέγ. Πώς? Σεχ δεσολέγ. Εγώ το πατσίρικο, ελληνικά το παρεφέρω. Σωτήρη, έχει ζήσει σεχ δεσολέγ. Στο παρατάκι. Στο παρατάκι του πάω. Με γου, το λου είναι γου. Ήλιο, ρε, τσίρκο του ήλιο. Άρα το έκανα τσίρκο. Πήρα και το CD με τη μουσική. Έκανα τσίρκο τα γαλλικά. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη το τσίρκο Μεντράνο και όχι αυτό που είναι δύσκολο.
Λοιπόν, το Τσίρκο Μεντράνο από 10 Μαΐου. Καθημερινές παραστάσεις εκτός από την Τρίτη στις 6.30 απέναντι από το γήπεδο του Μακεδονικού. Παρασκευή, Σάββατο διπλές και Κυριακή 3 παραστάσεις. Και 11.30 το πρωί για να πάμε και εμείς. Εμείς, με τα παιδιά. Η πιο όμορφη παιδική ανάμνηση ζωντανεύει ξανά. Κάντε τη δώρο και εσείς τα παιδιά σας. Τσίρκο Μεντράνο, ρε. Όχι Μεντράνο που το γράφεις εδώ, ρε φίλε. Μεντράνο. Μεντράνο. Δώσε να δω κάτι λίγο. Για το ότι πήρε τα βραβεία μαζί με το. Γιατί. Περίμενε. Στο πείσμα ότι έχουν. Το σωστό, ναι, ναι. Φίλε, πώς, στο Σέρντε Σολέι, ξέρεις τι έχει. Πώς, μπάντα, 8 άτομα, μουσική, Σωτήρι. Θα ξεχάσεις Guns N' Roses. Φίλε, εδώ πέρα, έχω πει όταν γράφετε, παιδιά. Ξένες πήρα γλώσσες. Το CD. Δεν υπάρχει. Θα κλάψεις. Πώς διαβάζετε, Μάρι, εδώ για να το γράψουμε. Σερκ. Σερκ. Ντε. Σολέι. Σολέι. Σωτήρι, άσε το επόμενο. Lost Boys. Το Lost Boys. Το επόμενο. Το νομίζω ότι σου φυγάζει το Lost Boys. Κάντε ντου στο στο σολ. Σερκ ντου σολέι. Καλά, εντάξει, είναι κάπου. Κάντε ντου στο σολ. Ναι, όπως θες, ό,τι θες εσύ. Το σολ είναι το αδιανόητο. Έκλεισε. Έχει κλείσει. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, λέει. Δεν δουλεύει πλέον. Ναι. Καλημέρα παιδιά, λέει ο Ηλίας και μπαίνει και για θέατρο και για stand-up comedy. Ο Ιωάννης μπαίνει για Άρη. Να είσαι καλά, Ιωάννη, καλή τύχη στην κλήρωση. Παιδιά, τρελή συμμετοχή. Εσύ είσαι το καμάρι. Τρελή συμμετοχή. Έχει 15 ευρώ το εισιτήριο, φίλε. Οπότε είναι. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ναι. Καλό για τον Αριάννο αυτό. Φυσικά. Πέντε φυσικά. Έχουμε τώρα και πέντε θα δώσουμε το απόγευμα στην εκπομπή ο Λαμπαουτάρης. Λοιπόν, μου είπε διάφορα εδώ πέρα έξω και η Μαριλής. Η Μαριλής. Και ο Σωτήρης. Και ο Σωτήρης. Και ο Κωνστατσαρός. Με σποιλεριές σε ταινίες. Οι δύο τελευταίοι δεν είναι αξιόπιστοι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Σωτήρης δεν είναι. Εντάξει, άστον. Okay. Για σένα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεκτών. Δεκτών. Αν έχει καράτε στο ημίχρονο στο διάλειμμα, όμως μην πεις τίποτα. Δηλαδή, συγγνώμη, μα λέμε ότι είναι άξιο να μας δέρνει. Μη σου κάνει κανένα γυαλί, έτσι φύγει κανένα γυαλί. Να μας δέρνει δηλαδή. Ναι. Αυτός είναι. Φωτογραφία, έπειτα ανεβάσαμε, το είπες. Είπα. Τσαλτίδης Ασλαμής. Ανέβηκε φωτογραφία πριν από περίπου 25 λεπτά. Να κουρευτώ. Σχολιάστε και στο Facebook και στο Instagram. Μπείτε και σχολιάστε. Ναι, είμαστε οι δυο μας σήμερα εδώ. Ναι. Το μυαλό μας όμως και η ψυχή μας είναι στον αδερφό Παναγιώτη. Δεν σχολιάζω. Λοιπόν, το θεματάκι τώρα το οποίο το κρατάω. Το κρατάς. Από την Τρίτη. Από την Τρίτη. Και ήθελα να έχει γυρίσει κόσμος, να είμαστε τέλος εβδομάδας. Γύρισαν τώρα. Να είναι εδώ και ο Χρύσανθος, να είναι και ο Παναγιώτης. Παναγιώτης δεν πειράζει. Θα καταλάβετε γιατί είναι. Πρέπει να το βάλουμε σήμερα. Δεν το βάλω τώρα τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Με τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου πείτε αν φέτος. Ή τα τελευταία 2-3 χρόνια ή πριν 10 χρόνια σας έκατσε βράδυ Ανάστασης στην εκκλησία. Επαναλαμβάνω, βράδυ Ανάστασης, μεγάλο Σάββατο, στην εκκλησία ξεκινάει ο ιερέας το Χριστός Ανέστη. Έτσι, το ξεκινάει. Το άγημα το στρατιωτικό με το που ξεκινάει ο ιερέας το Χριστός Ανέστη να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο. Μόνο σε μένα έκατσε αυτό φέτος. Δεν μου είχε ξανακάτσει. Δεν μου είχε ξαναματατύχει. Φέτος το βίωσα μόνο. Λέω και πού. Στο Μητροπολιτικό Ναό της Καστοριάς. Ο κόσμος ήρθε σε τεράστια μηχανία. Το εισέπρατες. Εγώ πάγωσα. Προσέξτε, όχι μετά το Χριστός Ανέστη. Ξεκινάει ο Μητροπολίτης το Χριστός Ανέστη. Εκείνη τη στιγμή μαζί το άγημα. Παίρνει εντολή και ξεκινάει τον εθνικό ύμνο. Και είναι εθνικός ύμνος και Χριστός Ανέστη το ένα πάνω στο άλλο. Το σχολιάζει όποιος θέλει και αν έγινε και σε άλλα μέρη της πατρίδος μας, της Ελλάδος. Αχ, και φυσικά, απορώ πώς δεν το κάνει φέτος θέμα ο Ζαγόρας. Το κάνει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Το κάνει 2-3 φορές το χρόνο. Δεν το κάνει, το κάνω εγώ φέτος. Θα το κάνω μόνο εγώ φαίνεται. Ή αν το κάνει ο Γιώργος το μεσημέρι, δεν ξέρω. Φυσικά. Όπου και αν πήγα, όπου και αν στάθηκα, ήμουν μέσα στην καλή χαρά, μέχρι να εμφανιστούνε, Σωτήρη, μέχρι να εμφανιστούνε, παντού, όπου και αν πήγα, όπου και αν στάθηκα, φέτος Πάσχα, ωραία. Ναι, καλά εκεί, ναι, καλά, πήγαινα και αλλού, να ήμουν αλλού ρε παιδί, να ήμουν εδώ, τέλος πάντων, ναι, εκεί, ναι. Παντού, όλα ωραία, όλα καλά, μέχρι που όλα καταστρεφότανε, όταν εμφανιζότανε, ο πρώτος που θα απαντήσει τώρα στα γρήγορα, μια λεξούλα είναι, στα γρήγορα. Παντού όλα ήταν καλά, ευχάριστα, χαρούμενα. Μέχρι που κάναν την εμφάνισή τους, μία λεξούλα μικρή είναι. Στο πληθυντικό. Μία λέξη ελληνική, στο πληθυντικό. Ποια είναι. Ο πρώτος που θα απαντήσει, ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express.
Χθες δεν το είδα, το είδα αργά το μήνυμα. Αντώνης, The Master, ο Φόρας Δημητριάδης, στέλνει τις ευχές μας και στην εκπομπή και σε όλο το ακροατήριο. Το είδα αργά χθες. Το είδα όταν τελείωσε η εκπομπή. Αντώνη, ζητώ συγγνώμη, έτσι. Ζητώ συγγνώμη. Και εσύ και το επιτελείο σου έχετε τις καλύτερες ευχές. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να πηγαίνουν όλα καλά, υγεία πάνω απ' όλα και να εξυπηρετείτε όπως κάνετε με πραγματικά καταπληκτικό τρόπο τους νικητές των διαγωνισμών μας. FM κενό, στείλε τη λεξούλα αυτή. Όλα ήταν καλά, ευτυχισμένα, ήμουν μέσα στην καλή χαρά. Μέχρι να εμφανιστούν στον χώρο, τι, μία λεξούλα μικρή είναι. Ελληνική λέξη, έτσι. Δεν λέω καμία λέξη ιταλική, γερμανική, αγγλική. Ώσπου να εμφανιστούν μία λέξη ελληνική στον πληθυντικό. Τη λέξη γράψε και στείλνε στο 54526. Ο πρώτος, η πρώτη που θα στείλει, ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Μάλλον κοιμάστε. Σας δίνουμε το χρόνο να το βρείτε. Δεν είναι δυνατόν να μην το βρείτε. Εντάξει. Γενικά, ρε παιδί μου, είναι καταστροφή. Δεν είναι δυστυχία. Δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, για την Arsenal, στα χθεσινά τα παιχνίδια, έτσι. Arsenal Valencia 3-1, ημίχρονο 2-1, με τον Μουκτάρ Διακαμπή προηγήθηκε η Βαλένθια με το καλημέρα στο 11ο λεπτό με κοντινή κεφαλιά του 22χρονου Γάλλου αμυντικού. Γρήγορη η απάντηση της Arsenal στο 18ο λεπτό με αριστερό πλασέ μετά από ωραίο συνδυασμό του Αλεξάνδρ Λακαζέτ. Το 2-1 ο ίδιος παικταράς, ο Γάλλος, ο Λακαζέτ, με κεφαλιά, πολύ ωραία κεφαλιά. Στο 26ο λεπτό, στο 90 ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο 29χρονος Γκαμπονέζος, προσέξτε, όχι Ζαμπονέζος, Γκαμπονέζος, έδωσε την ευρία νίκη στην Arsenal και την έχρισε μάλλον. Γιώργο, όχι. Όχι υποψήφιοι. Όχι. Καλό. Λέει, εμφανίστηκαν υποψήφιοι, αλλά πολύ καλό. Ωραίο, ρε φίλε, ναι. Ωραίο. Μπορεί να πάρεις και εσύ γυαλιά. Όχι, αυτό είναι κάτι διαχρονικό. Α, δεν έχει να κάνει με περιόδους εκλογών. Όπου εμφανίζονται αυτά, χαλάει, ρε παιδί μου, τέλος. Χαλάει το πράγμα. Ο Ζαγόρας τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο τελευταία τριετία το κάνει θέμα. Και καλοκαίρι και Πάσχατο και Χριστούγεννο και παντού. Σου λέω, ήταν όλα καλά, ήρεμα, υπέροχα, ιδηλιακά. Κάνουν την εμφάνισή τους αυτά, τέλος. Λοιπόν, και στο άλλο μάτς που έγινε στην Commerzbank Arena της Φραγκφούρτης, Άιντραχτ Φραγκφούρτης 1899, Chelsea 1901-1, για την ομάδα του Άντι Χίτερ, όχι Χίτλερ, Χίτερ, το προβάδισμα από τον Λούκα Γιόβιτς με πανέμορφη κεφαλιά ψαράκι του 21χρονου Σέρβου Φόρ στο 23ο λεπτό. Λίγο αργότερα απάντησε η Τσέλσι με τον σε σούπερ φόρμα φέτος Πέδρο, τον 31χρονο Ισπανό επιθετικό. Πραγματικά μαγική χρονιά για τον Πέδρο, ειδικά δεύτερο μισό της χρονιάς. Πολύ πολύ ωραίο γκολ με αριστερό συρτό σουτ και ευκαιρίες μετά για την Τσέλσι. Οριζόντιο δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Νταβίντ Λουίζ, διπλή ευκαιρία με Αζάρ και Πέδρο. Όχι τα βεγγαλικά, όχι τα βεγγαλικά 2-25. Θέλουμε και άλλη προσπάθεια. Παιδιά, πάει το μυαλό σας. Γιατί δεν πάει το μυαλό σας εκεί? Λέει ο 225 τα βεγγαλικά. Μα είπα ότι ο Ζαγόρας τόση κάνει αυτό θέμα. Και καλοκαίρι. Και Χριστούγεννα. Και Πάσχα. Και ό,τι να είναι. Και Οκτώβριο τόση κάνει. Τόση κάνει και διήμερο του Αγίου Δημητρίου. Προσπαθήστε. Πραγματικά η πρώτη σωστή απάντηση. Καλημέρα. Παιδιά Μάριε, Δημήτρης, θέλω γυαλιά, είμαι από Έδεσα. Τα γυαλιά είναι δικά σου, παιδιά είναι η απάντηση. Κλείς τη μουσική, Σωτήρη, για να πάμε σε break. Σε παραδέχομαι, σε ευχαριστώ. Είσαι και από Έδεσα, φιλιά στην πανέμορφη Έδεσα. Φιλιά, φιλιά στην πανέμορφη Έδεσα. Τα γυαλιά είναι δικά σου, Δημήτρη, 736. Σε λίγο η Μαριλής θα επικοινωνήσει μαζί σου. Παιδιά, όπου... τελείωσε, τα είπε όλα ο τεράστιος Άγγλος συγγραφέας Νικ Χόρμπι. Στην εισαγωγή του βιβλίου του, όχι, στο About a Boy, νομίζω, ή στο High Fidelity, σε ένα από τα δύο. Ξεκινάει το βιβλίο. Θέλω να γνωρίσω τον Μαλ που είπε ότι τα παιδιά είναι ευτυχία. Φανταστικό. Τα είπε όλα, Νικ Χόρμπι, τέλος. Τα παρατάω. Για μένα είναι πάρα πολύ άδικο για την Ορθόδοξη Εκκλησία το ότι δεν τιμά τον περήφανο Ιουδαίο βασιλιά Ηρώδη. Είναι πραγματικά εγκληματικό, όπως και την παιδαγωγική. Ειδικά η παιδαγωγική. Και να πω κάτι, τα παιδιά μια χαρά είναι. Και εγώ παιδί υπήρξα. Ο Έλληνας γονιός είναι εγκληματίας. Ο οποίος υπήρξε
Έλληνας παιδί. Αλυσίδα πάει το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να του πεις του παιδιού. Θα μπούμε τώρα να δούμε ένα σπήλαιο. Πληρώνει εδώ ο κόσμος. Δίνει λεφτά. Και εμείς θα πληρώσουμε. Θα πληρώσουμε και εμείς. Σε παίρνουμε μαζί μας. Για 10 λεπτά βγάλε τον σκασμό. Το λες ευγενικά όμορφα στο παιδί. Βγάλε τον σκασμό. Απλά πράγματα. Λοιπόν, Δημήτρη, τα γυαλιά. Όποιος διαφωνεί, θα ανοίξουμε και γραμμές σε λίγο. Τα παιδιά είναι δυστυχία. Τέλος. Το υπογράφει ο Ασλαμής. Τέλος. Δημήτρη, τα γυαλιά είναι δικά σου. Τώρα στο διάλειμμα θα μιλήσω με την Μαριλής για να σε ειδοποιήσει για το πώς θα παραλάβεις τα γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Το υποψήφι, Γιώργο, δεν είναι υποψήφι, δεν κάνουν φασαρία οι άνθρωποι. Δεν μου είχε έρθει κανένα υποψήφιο να μου κάνει φασαρία, ξέρω εγώ, μέσα στο Βυζαντινό ναό που βλέπω, ας πούμε. Εντάξει. Ή μέσα, ξέρω εγώ, σε ένα μουσείο. Αυτά. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο δεύτερο break της σημερινής εκπομπής. Άμα τη επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές, 5 εισιτήρια, Άρης Ξάνθη, 2 διπλές προσκλήσεις, πέτρες στις τσέπες του Παραστασάρα, απόψε θέατρο Αθήνα, ατελείωτο γέλιο, 2 διπλές για αύριο, εκείνος εκείνος με Αντώνη Κρόμπα και Λευτέρη Ελευθερίου στο Blog 33. FM κενό, το σχετικό τα σχετικά, αποστολή στο 54526 με οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο break και επιστρέφουμε 2310-287-888 ανοιχτές. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, μάθαμε γαλλικά, μάθαμε το Cirque du Soleil. Τι είναι το Cirque du Soleil, Μάριε? Το τσίρκο του ήλιου, ρε. Το τσίρκο του ήλιου. Soleil είναι ο ήλιος. Ανταγωνιστής του μετρά. Γι' αυτό, φίλε, είναι τα λάδια... Το ηλιέλαιο που Ναι, ρε φίλε, ναι. Είδες ότι ήρθε, μαθαίνουμε, φίλε. Εκτός από αυτό όμως, εκτός από τα γαλλικά που μάθαμε και τα λάδια που μάθαμε, θα πάμε να απολαύσουμε το κορυφαίο τσίρκο Μεντράνο, το οποίο επιστρέφει στην Ελλάδα. Το τσίρκο που κέρδισε 2 χρυσά βραβεία στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ του Μόντε Κάρλο, έρχεται στη Θεσσαλονίκη από 10 Μαΐου. Τσίρκο Μεντράνο. Με καθημερινές παραστάσεις εκτός Τρίτης στις 18:30 απέναντι από το γήπεδο του Μακεδονικού. Παρασκευή, Σάββατο διπλές, Κυριακή τριπλές. Έχουμε και 11:30 το πρωί παράσταση την Κυριακή. Ναι. Τσίρκο Μεντράνο, με τα παιδάκια σας να πάτε να το απολαύσετε. Εκεί τα παιδιά να πάνε να το κάνουν ρημαδιό. Εδώ απάντησε σωστά ο φίλος, τον είδες, έτσι. Ήρθε η απάντηση. Ναι. Τα παιδιά, λέει η Μάρια, είναι που είναι φιάλτη κόλαση. 736, πήρε γυαλιά. Ρε, Σωτήρη, πες τη Μαριλίζα, μπορεί ο 736 Δημήτρης να επικοινωνήσει μαζί τα του. Τα παιδιά είναι ευτυχία. 736 Δημήτρης. Ναι, όχι όμως σε δημόσιους χώρους. Μέχρι χώρος. Και το Μάριο μπορεί να τον αλλάξει. Όχι σε δημόσιους χώρους. Όχι σε δημόσιους χώρους. Να θέλω, μην είστε εσείς. Δεν τα θέλω, όχι. Εσύ να μην είσαι δημόσιο δεν χώρο που πας πολύ αργά. Με δεν το μηχανάκι και περπατάς. Ας τον πάρει τηλέφωνο όποτε μπορεί η κοπέλα. Περπατάς με το πι. Δημήτρης 736. Σωτήρη. Από την έδεσα το παιδί, λέει. Τα γυαλιά να τα καπατζώσει. Αγαπητέ Μάριε. Είναι μύθος ότι η Περαία είναι ασπρόμαυρη. Καλή συνέχεια, την καλημέρα μου στον Χρύσανθο. Ανταποδίδω, Φωτεινή μου. Η Φωτεινή, η οποία νωρίτερα μπήκε για τον Άρη. Να πούμε τους διαγωνισμούς και θα πάμε στις γραμμές. 5 εισιτήρια Άρης Ξάνθη. 2 διπλές για απόψε, πέτρες στις τσέπες του. Με Μάκη Παπαδημητρίου και Γιώργο Χρυσοστόμου. Παραστασάρα, υπογράφει Ασλαμής. Και για αύριο Σάββατο, Μπλοκ 33, 2 διπλές. Ατελείωτο γέλιο. Εκείνος και εκείνος με Αντώνη Κρόμπα και Λευτέρη Ελευθερίου, τους γνωστούς ηθοποιούς. Που εδώ πέρα κάνουν κανονικά stand-up comedy. FM και ονόματα επώνυμο δίπλα Άρης ή θέατρο ή comedy. Αποστολή στο 54526. Ωραία. Ο Αντώνης από Κασάνδρου, ο Αντώνης Κασάνδρου Παοξής, λέει, ενημερώσε τον Χρύσανθο, ότι δεν είναι προεκλογικό τρικάκι το ότι ο ΠΑΟΚ πάει στην ΕΡΤ. Τον παίρνει η ΕΡΤ επειδή ο ΠΑΟΚ είναι πραγματικά πανίσχυρος. Α, όταν αυτό. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τα λεφτά τα κρατικά είναι πανίσχυρος, όταν τα παίρνουν οι άλλοι είναι λαμόγια. Ωραία. Κατάλαβα. Αυτό. Εντάξει. Αυτό. Το παιδί αυτό θέλει να πει. Ναι. Αυτά. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Θωμά Τόντον. Ο παδός του Ηρακλέως και της Λίβερπουλ, παλικάρι μου. Άλλος ένας ευνοούμενος που παίρνει τα λεφτά της ΕΡΤ ενώ δεν το αξίζει, ενώ μόνο ο ΠΑΟΚ το αξίζει. Ναι, Θωμά μου. Ναι. Εμείς δεν αξίζουμε. Εδώ με Χρύσανθο σε αυτά που είπε η Ηρακλή. Ναι. Και να κάνω έτσι μια αναδρομή έτσι με bullets. Ναι. Λοιπόν, η προνοητικότητα για την ΠΑΕ Ηρακλής είναι μετά το 10 δεν υπάρχει. Δηλαδή, το 10 παίρνει άδεια, κόντεψε να μπει ο Ιούλιος για να περάσει ο φάκελος. Ναι. Το 11 πάει και κόβεται. Ναι. Μετά, έρχεται μετά, ενώ ξέρει ο Βόλος και η Καβάλα ότι θα παίξουν και θα γίνουν 21 οι ομάδες από τον Ιωαννίδη, πάει και αγοράζει αφημί. Ναι. Η Βόλος και η Καβάλα το ξέρα, δεν κατέβηκαν στο πράγμα. Εκπληκτικό όντως. Ναι, αυτό είναι φοβερό, παιδιά. Ναι. Πολιτικός της πόλης, εντάξει. Μετά έρχεται ο άνθρωπος που κοιμάται του δεν ξέρει τι δουλειά κάνει, περνάει έτσι.
Το λέει κιόλα. Τελευταίο... Η πλάκη να σου πω κάτι όμω, Θωμά μου. Έχει ευθύνη, ναι. Έχει ευθύνη και ο Ηρακλειδέας εδώ. Μα γιατί στο λέει στην πρώτη συνέντευξη τύπου, στο λέει και γελάμε από κάτω. Σε εμά θα ρίχνω. Και το τελευταίο είναι υπάρχει ο. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δύσκολος δρόμος αγωνιστικά να πας με το αφημί του Ηρακλή Αμπελοκήπων και να ανέβεις καθαρός. Και υπάρχει ο εύκολος δρόμος να πας στη Γάμα χωρίς αντιπάλους, να ανέβεις και να κουβαλάς τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ. Και εσύ πας από τον εύκολο δρόμο. Τώρα ναι. Θα τα λουστείς. Έτσι. Έτσι. Είναι, παιδιά. Έτσι. Ωραία. Ναι, αλλά τώρα πρόσεχε, υπάρχει κι άλλο όμως. Εδώ τώρα ήρθε μεγαλομέτωχος, φίλε. Εδώ ήρθε μεγαλομέτωχος, ο οποίος μάλιστα παρουσιάστηκε όχι στον Ηρακλή, στον Άρη παρουσιάστηκε ως ο πανίσχυρος, ναι, ναι. Ο λεφτάς κτλ. Δεν το έφαγε το τυρί ο Καρυπίδης, γιατί... Παιδιά, όποιος περνάει έξω την ΠΑΕ, Ηρακλής την παίρνει, κατά ψέματα. Δεν υπάρχει αμνίκια, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Όποιος περνάει την παίρνει. Παιδιά, λίγο, δείχνει, συγγνώμη λίγο, Κυριακή τον Ηρακλή δείχνει η ΕΡΤ. Όχι, όχι, από ό,τι είδα δείχνει εδώ το Απόλλων Λάρισας. Από ό,τι είδα σε ένα... Α. Νομίζω το δείχνει. Αυτά είναι 4 η ώρα, δεν είναι. Νομίζω ότι δείχνει Πλατανιάς Ηρακλής. Θα σου πω. 4 η ώρα δεν είναι, Θωμά. Παιδιά, αν επικυρωθεί το μείον 3, ελπίζουμε σε διπλό του δεκάλων μόνο. Δεν, η ομάδα δεν πετέλει να υπάρχει περίπτωση να σου πει αλλιώς. 4 η ώρα δεν είναι, Θωμά. Είναι και τηλεοπτικό το μάτσα. Ναι, εντάξει, λάθος είδα εγώ τότε. 4 η ώρα δεν είναι. Χρήσατε 4 καλά. Λογικά 4. Ωραία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Με αφορμή αυτό που είπες για τα παιδιά, ναι. Και θυμίζεις μια παράσταση πριν, τι είπες, πέτρες στις τσέπες. Πέτρες στις τσέπες του. Ναι. Στο μυαλό σου έχει πέτρες που τα παιδιά δεν πρέπει να βλέπουν δημόσια. Όντως. Πέτρες έχει στο μυαλό και λάσπη. Τα παιδιά πρέπει να είναι όχι δημόσια. Κάτι κήπη σαν εσένα δεν πρέπει να βγαίνουν δημόσια. Έτσι, συμφωνώ. Γιατί τρομάζει ο κόσμος στις παραλίες και φεύγει. Σωστό. Επίσης, εγώ ξέρω ότι, αγόρι μου, ο άλλος το βρήκε, κέρδισε γυαλιά. Βλέπει το κήτος ο κόσμος και φεύγει. Δεν μου λες, Χρύσανθε, δεν είπες για ένα τσίρκο. Ναι. Που θα έρθει. Επίσης, το μόνο που μπορεί να σε σώσει για να μην γλιτώσει ο κόσμος να ντυθείς κλόουν εκεί στο τσίρκο. Ο αγαπημένος κλόουν. Δεν χρειάζεται. Κάνει τον Κουασιμόδο. Δεν θα δημόσιο τα παιδιά μας. Τι λες, ρε. Ντροπήσου. Αλυταρά. Ντροπήσου. Να πρέπει να ντρέπεσαι, ρε, για αυτά που λες. Να μιλήσω μπορώ. Να σε κυνηγά. Όχι. Να μιλήσω μπορώ. Άκου να σου πω. Όχι. Μονόλογο έκανε. Όχι. Όταν μπαίνω σε ένα μουσείο και πληρώνω. Και ναι. Τζάμπα να είναι και δωρεάν είσαι να είναι. Θέλω όταν είναι, να είναι τα παιδιά, το χαίρομαι, αλλά ο γονιός να του λέει αγόρι μου, κοριτσάκι μου, σιωπή να ακούμε. Να εγώ ακούμε. Θέλω όταν μπαίνω σε ένα τσίρκο να ναι. Μην χτυπάει βλέπω. Η αντιλιά στη φαλάκρα σου και με τυφλώνει. Τι είπες τώρα, τι ήταν αυτό ναι. Τώρα. Ναι. Η παραξενιά με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι η ευτυχία, ο λόγος που ζούμε είναι. Έτσι, ναι. Επειδή εσύ είσαι μονοφαγάς, μονοτέτοιος και μονοάλλος. Άκου να σου πω. Πέτρες στο κεφάλι σου έχεις είπαμε. Και εγώ παιδί υπήρξα. Σύντομα θα έχει πέτρες στο κεφάλι του με αυτά που λέει. Και εγώ παιδί, αλλά έχω φάει και πιπέρι στο στόμα τη χωρεμένη τη μάνα μου. Εντάξει ρε, άσε μωρέ τώρα. Μοναχογιός τώρα είσαι. Άσε τώρα. Λοιπόν, μοναχογέ. Ήθελα άλλο να πω, αλλά μας μπέρδεψε πάλι η Χρύσανθη αυτός ο τύπος. Αυτή. Πες το άλλο αγόρι μου εσύ. Ναι, για τον ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ. Αυτή σου πια. Για τον ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ. Όχι, όχι, για πιο σοβαρό πράγμα θα πω εγώ. Ναι. Αυτοί εδώ οι τύποι που τους αγαπάς εκεί, τους Αμερικάνους και τους Άγγλους, ναι. Σκοτώσαν προχτές εκεί στη Βενεζουέλα μια γυναίκα, λέγοντας ότι τη σκοτώσανε οι άλλοι. Ναι. Και να ρίξουν το μαντούρο, σκοτώνουν κόσμο αρχίζανε. Όπως κάναν και στην Ουκρανία. Σκοτώναν κόσμο και σκοτωθήκαν οι άλλοι μεταξύ τους. Εντάξει, μετά. Και ένας Αμερικάνος σκοτώθηκε από τους Τούρκους. Εκεί που κάναν απόβαση πριν ένα μήνα, 100 ειδικά εκπαιδευμένοι Ρώσοι στρατιώτες. Έτσι, Χρυσάνθε, οι Αμερικάνοι κάναν απόβαση σε άλλες χώρες και σε άλλη χώρα τον σκοτώσαν. Εδώ μιλάμε τη γυναίκα τη σκοτώσαν στην ίδια της τη χώρα. Όχι, ήταν με τους Κούρδους και τον σκότωσαν οι Τούρκοι. Έχει διαφορά. Δεν έκανε απόβαση. Με τους Κούρδους. Σε ποια χώρα ήταν. Επί κουρδικού εδάφους. Όχι αμερικανικού, αυτό εννοώ, κατάλαβες. Α, εννοεί σε άλλη χώρα. Καλά, δε. Σε άλλη χώρα, αυτό εννοώ. Η γυναίκα που σκοτώθηκε από ελεύθερους σκοπευτές. Δεν ξέρουμε τώρα ποιο. Δεν ξέρουμε, εσύ, Κώστα, ποιος το έκανε. Καταρχάς, Θεός χωρίς τη γυναίκα. Κώστα, δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Δεν ξέρουμε αν είναι ο ένας ή ο άλλος. Δεν το ξέρουμε αυτό. Φίλε, υπάρχει η προϊστορία, φίλε. Δεν είναι πρώτη φορά. Καλά. Μην ξαναπούμε πάλι την ιστορία με τους Ναζί, τους Ρώσους και τους Πολωνούς. Υπάρχουν ίδια παραδείγματα και σε άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια. Πρόσεξε, και οι Ναζί σκοτώσανε εκατομμύρια κόσμο, έτσι. Κατακρεούργησαν όλη την Ευρώπη,
Αλλά το συγκεκριμένο περιστατικό που λέγαμε την άλλη φορά το είχαν κάνει οι Ρώσοι. Οπότε η προϊστορία δεν σημαίνει ότι αν κάποιος είναι δολοφόνος έχει σκοτώσει τους πάντες. Η Σοβιετική. Όχι, επειδή μπερδευόμαστε. Η Σοβιετική, έχεις δίκιο. Εγώ ποτέ έχεις δεν λέω Γερμανοί, λέω φασίστες. Γιατί δεν ήταν ναι, όλοι Γερμανοί. Εδώ έχεις δίκιο, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν είναι όλοι. Εγώ δεν είπα Γερμανοί. Δεν είναι όλοι Σοβιετικοί. Δεν είπα Γερμανοί. Και όλοι οι Ρώσοι δεν ήταν Σοβιετικοί. Όλοι, ναι. Δεν είπα Γερμανοί, είπαν Ναζί. Κώστα, πριν κλείσεις, διαβάζω μήνυμα του συνακροατού σου, του Βασίλη, του 192 που λέει. Καλημέρα σας. Μετά από 10 χρόνια ακρόασης σε αθηναϊκά και επαρχιακά ραδιόφωνα, Μάριε, ο λόγος σου παραμένει μουσική στα αυτιά. Μπράβο. Το λέει εδώ μπροστά, το βλέπει ο Χρήστος, το 192. Το μόνο καλό που έχεις, Μάριε, ξέρεις ποιο είναι. Ποιο? Έχεις ευχάριστη φωνή. Mm. Αλλά αυτά που λες ώρες-ώρες είναι για να... Λακαμίας. Κώστα, πόσα παιδιά έχεις? Δύο νομίζω. Ναι, δύο νομίζω παιδιά έχεις. Ένα μικρό κοριτσάκι. Να σου ζήσει, να το καμαρώσει η φούλα, να το καμαρώσεις. Ναι. Όταν πας... Αλλά να μην πηγαίνεις στα μουσεία. Όχι. Όχι, Κώστα, όχι παλικάρι μου. Συγγνώμη. Θέλω να πάω στην Ακρόπολη να την πάω, Μάριε. Όχι, άμα είναι ο Μάριος εκεί, όχι. Ή κανένας άλλος περίεργος παππούς. Ναι, όταν πας κάπου είναι δημόσιος χώρος, κλειστός, παρευρίσκονται και άλλοι άνθρωποι. Έτσι. Μάριε. Δεν τις λες κοριτσάκι μου, καλή μου. Μάριε. Τα παιδιά πρέπει να τα δουν, όχι εσύ. Αριστεί. Αγαπάω τα μωρά, ρε. Και εγώ τα αγαπάω τα μωρά. Τελείωσα. Τα 18 χρόνια. Και τα στηρίζω. Αλλά... Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, ακόμη. Και τα στηρίζω. Να το λάβει. Τον φίλο στον Παναγιώτη. Αυτά τα μωρά τα αγαπάμε όλοι, φίλε. Να ξέρεις. Στον Παναγιώτη, το φίλο δεν το σκέφτεσαι τώρα. Τι. Δίνει αγώνα, δεν στέλνει χαιρετισμού, κάτι να πει στον παλικάρι. Μα ακούει. Δεν το στείλω, φίλε. Σε τέτοια πράγματα δεν στέλνει ούτε χαιρετισμού ούτε τίποτα. Έτσι. Παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Άνετα μπορείτε δύο ακόμη γραμμές. Ίσως και τρεις. Έχουμε 10 λεπτά, έτσι. Κάτσε να δω εδώ. 2310-287-888. Μουσική ανάσα. Ο Κρίστοφερ λέει: καλημέρα στα καθημερινά αστέρια, φιλαράκια μου. Γιατί λείπει και ο Anyway. Anyway. Ο Μάριος λέει: μέχρι να κάνουν την εμφάνισή του στα παιδιά. Ναι, τι μέχρι να κάνουν την εμφάνισή του στα παιδιά, τι έκανα. Μπορείτε, λέει, να κλείσετε ή να ανοίξετε με Wilson Pickett. Ποιος είναι ο Wilson Pickett, ρε φίλε? Wilson Pickett, συγγνώμη. Καλλιτέχνης, sorry, δεν. Μάλλον. Ο Παναγιώτης πήγε να βρει τον χαμένο αδερφό που βρήκε χθες. Εκπληκτική φωτογραφία. Όχι, μπορεί ο Παναγιώτης έχει μια υποχρέωση, παιδιά. Εντάξει. Έχει μια υποχρέωση, δίνει έναν αγώνα ο Παναγιώτης. Να είναι καλά. Okay. Και το πρωί το έμαθε, έτσι. Δεν ήταν από χθες δηλαδή, ότι θα λείπει σήμερα. Τώρα το πρωί προηγείται. Εντάξει, δεν πειράζει. Όλοι ναι. Συμβαίνουν αυτά. Προς Θεού. Λοιπόν. Πολύ ωραίο μπλουζάκι έβγαλε η Παϊάρης. Να σου πάρω ένα. Θες. Για να το δω. Με όλη την ομάδα. Θα έχει την μπουτίκ. Ωραίο καλάκια. Και λέει, με όλους τους παίκτες πάνω. Με το, και με λέει το logo, Together we rise. Άρης Football Club 18-19. Ωραίο είναι το μπλουζάκι για τα παιδάκια και για τα μεγάλα τα αγοράκια. Θα πάρω ένα. Είχα ωραία συζήτηση προθέσει με Ντρούλινγκ. Τη μεγάλη Τρίτη. Συγγνώμη, την Τρίτη του Πάσχα. Συγνώμη. Είναι αδερφός. Υπέροχος Ντρούλινγκ. Υπέροχος. Μαζί με Τρέγια ήταν. Μάτζεν δεν κατάλαβα βέβαια ματ. Τότε να δεν κατάλαβα τι γινόταν. Ήταν οι δυο τους. Δεν πειράζει. Εκεί. Δώσε λίγο μουσικού, ρε Σωτήρη. Ζωή, καλημέρα, ρε, και αληθώς ο Κύριος και σε εσένα και καλό μήνα, να είσαι καλά. Το πήραμε λίγο τσαρπακόλα, το περάσαμε. Ο Τσιτσιπάς ο Στέφανος βρέθηκε στην Πορτογαλία, στο Εστορίλ, συνάντησε τον Ανδρέα Σάμαρη, ο οποίος του έδωσε την αυθεντική φανέλα της Μπενφίκα με πίσω Τσιτσιπάς. Και δήλωσε ο Στέφανος ότι στην Πορτογαλία είμαι Μπενφίκα. Μιλάμε για συγκλονιστικό, ας πούμε. Ο οποίος είναι ΑΕΚ, στην Πορτογαλία είναι Μπενφίκα. Η μαγιά ήταν να είσαι, ξέρω εγώ, φαϊρο ντεπαρένσε, ας πούμε. Και ζήτησε να δοκιμάσει και τα φημισμένα καρπούζια του Εστορίλ. Για τη Σάκαρη δεν ξέρω ώρα. Α, και κάτι άλλο για τον φίλο εδώ τον 164 που έχω στο κινητό μου και δεν ξέρω και ποιος είναι, ποιος ή ποια είναι. Αυτό το θέμα το οποίο έβαλα χθες το μεσημέρι, δεν το έβαλα, προέκυψε στον Ζαγόρα. Επειδή έκανε εκτενή αναφορά σε μένα ο Νίκος, ο οπαδός του ΠΑΟΚ από τα Γιαννιτσά. Νίκο, καλημέρα. Τις πιο θερμές ευχές μου, να είσαι καλά και στην οικογένειά σου και σε εσένα, παλικάρι μου. Γι' αυτό και βγήκα. Ναι. Το θέμα δεν το καίμε. Δεν το καίμε το θέμα, Μάρια. Α, τα μωρά, βλέπεις το μωρό γράφεται ήσυχα. Ναι. Τι ωραία, στο Σωτήρι δείξτο. Ναι. Στο Σωτήρι αυτό, στη Μύκονο που είναι. Πάσχα στη Μύκονο, στο Σωτήρι δείξτο. Δείξτο, έλα, δες το, έλα. Έλα, Σωτήρι. Λοιπόν, το θέμα το, μωρό, το έχουμε από εβδομάδα
Και φυσικά θέλω να είναι εδώ πέρα και ο Παναγιώτης και ο Χρύσανθος. Δεν είναι για τώρα αυτό, για να μπει σήμερα. Δεν είναι για τώρα. Έτσι. Με αφορμή το αΐτο του ΠΑΟΚ και ένα άρθρο που διάβασα μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Αν δεν υπάρχει τη Δευτέρα το αΐτο. Από εβδομάδα. Αν δεν υπάρχει, θα το βάλουμε ως μη υπάρχον. Να το βάλουμε, ναι. Συγγνώμη, είναι φίλη σου αυτή, τι είναι. Ναι. Βοήθησε με λίγο. Ναι. Την ξέρει η Κατερίνα? Όχι. Όχι, ρωτάω. Ναι, ρωτάω, ρε παιδί μου, αν την ξέρει και η Κατερίνα. Είστε φίλοι μου, μπορεί να είναι ξαδέρφη, κάτι οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Καλά θα ήταν ξαδέρφη τη. Θεσσαλονικιά είναι. Όχι. Α. Ναι. Με μπέρδεψε, ρε εσύ. Με μπέρδεψε. Πού είναι, Πάσχα στη Μύκονο? Τι είναι αυτό? Α, το έχω θέμα. Μισό λεπτό λιγάκι. Α, Μάριε, ναι. Μισό λεπτό λιγάκι. Το έχω θέμα. Το έχω εγώ θέμα. Θέμα το έχω. Το έχω θέμα. Θέμα. Πρώτο θέμα. Τάκη Μόσχο, δες έκφραση. Στα γεράματά του, λίγο πριν πεθάνει. Στο θέατρο στη Σκόπελο, θα το δεις. Λοιπόν, το έχω θέμα με Θεσσαλονικιό που καβάτζωσε τον Τζόκερ. Αυτή η ιστορία που γίνεται διαδικτυακά με τον Τζόκερ, ρε παιδιά. Ναι. Πού το έχω, ρε εσύ, πού το έχω, δεν το έχω μαζί μου. Το κέρδισε. Ναι, και είχε έπαθλο, ρε παιδί μου, ταξίδι ή στον Παλί ή στη Μύκονο. Διαλέγεις. Και ο Θεσσαλονικιός, κάπου εδώ από τις Δυτικές Συνοικίες, και το πρατορείο είχα σημειωμένο κιόλας, τέλος πάντων, κάπου το έχω στο σπίτι, ο Θεσσαλονικιός προτίμησε τι, ανάμεσα σε Μπαλί και Μύκονο. Τι Μύκονο. Τι Μύκονο, μπράβο. Η πληροφορία ότι το έκανε επειδή είναι παοξής και δεν θέλει καν να ακούει για Μπαλί, κρίνεται ως ανακριβής. Αυτό που ακούμε τι είναι, ρε φίλε. Αυτό τώρα πήγα να πω, για τα κομμάτια που ακούμε τόση ώρα από τους Φινλανδούς, 69 Eyes, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Από τα τραγούδια που γουστάρεις να ακούς πάνω στο μπαρ του Dizzy, του Silver Dollar, του παλιού Cult, του Stones. Α, πόσο τυχερός νιώθω, πόσο για τέτοιες μαγαζάρες που βγάλαμε γούστα. Γούστα. Βέβαια, ωραία. Και συνεχίζουν κάποια κανονικά, να κάθετα, έτσι. Γούστα. Αχ, παιδιά. Α, συγγνώμη, αυτή είναι τόση ώρα. Ναι. Εδώ που είναι η Σαντορίνη. Και η Καλντέρα ή και είδα λάθος. Πιστεύεις ότι κοιτάω τα αξιοθέατα το τοπίο? Ωραία. Αν ήσουν, ρε παιδί μου, εδώ, στο τοπίο αυτό, ναι, και έβλεπες την κοπέλα αυτή, ναι, και έσκαγε μύτη ένα, ναι, τσούρμο παιδιά, ναι, δεν θα σε ενοχλούσανε? Όχι. Όχι. Θα ήταν και το άλοθη. Εμένα θα με... Ελάτε εδώ να βγούμε μια μικρή φωτογραφία με την κοπέλα. Γεια σου, ρε Δημήτρη, μπαίνεις για Άρη, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Χαμός γίνεται με τον Άρη. Καλημέρα, Ιωάννη. Μπαίνει για θέατρο ο Ιωάννης. Να είστε καλά, παιδιά. Πέφτει ξύλο. Γενικά πολύ καλή σήμερα. Σε κέρδισα, σε κέρδισα. Πάμε πάρα πολύ καλά. Σε κέρδισα. Παρόλο που μου βάλες δύο. Ναι. Ναι. Το άθροισμά τους δεν νομίζω να κερδίζεις. Κερδίζω. Το άθροισμα δεν νομίζω. Κερδίζω. Δεν νομίζω. Ένα, δύο. Πάμε σε κανένα break. 10. 14. Για να είμαστε άντι μετά. 28. Εδώ τι είναι το υποψήφιο που λέει. Έβαλα, ρε παιδί μου, ερώτηση. Ναι. Όλα λέω, ας πούμε, πας κάπου, Πάσχα. Όλα είναι όμορφα, γαλήνια, ιδηλιακά. Ναι. Μέχρι να εμφανιστούν ποιοι. Καταστρέφονται όλα. Και γράφει ο Γιώργος ο Μαντάς. Υποψήφιοι. Ο άλλος γράφει βεγγαλικά. Και εσύ είπες τα παιδιά, ρε. Τα παιδιά να τους. Ότι την έδεσαι ο Δημήτρης, τα καβάτουσα γυαλιά. Τα παιδιά. Οι χαραμοφάιδες, οι μονοχοφάιδες. Λέτε για τα παιδιά. Καταρχάς, αυτοί που δεν είχατε την τιμή, ναι, να γίνετε μπαμπάδες. Σε εστιατόριο ενοχλούν ατελείωτα. Έχω ζητήσει να τα βγάλουν. Δεν πας ποτέ σε εστιατόριο. Ε. Έψιλον. Τι να κάνω, δεν δικαιούμαι εγώ να πάω? Μόνο σου παιδιά θα πάνε. Μόνο σαντουιτσάδικο δικαιούς. Σε πηγαίνουν. Και στο Mr. Gold. Και εκεί καταστροφή είναι. Να φας μια πίτσα στο Mr. Gold. Και εκεί καταστροφή είναι. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Ό,τι καλύτερο είναι τα παιδιά. Με ποιον παίζει τώρα? Είναι τώρα Newcastle Liverpool. Τι. Τα μάτς ποια είναι τώρα, ναι, αυτή την αγωνιστική. Newcastle Liverpool. Ναι. Και η City με Leicester. City Leicester. Θα κάνει τη ζημιά. Βλέπω εκεί στο All About Arsenal ένα αφιέρωμα. Έχετε κάνει, κάνω λάθος, για τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, νομίζω. Oh. Πιο κάτω, είδα. Premiership, κάτι έλεγε. Το thriller των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Είχες θέμα, αν είχες θέμα εκεί πέρα, έχετε θέμα, ναι. Premiership. Ναι. Δεν ξέρεις τι γράφεις. Δεν τα γράφω εγώ. Ναι, αυτοί που τα γράφετε, τους ελέγχεις. Μετά. Δεν μπορεί να βάλει άλλος βλακώδη. Μετά την εκπομπή. Λάθος τίτλο και να, ναι, μην το πάρεις καμπάρι. Και να φάει τα μπινελίκια του μετά. Δεν θέλω να φας κι εσύ όμως. Γεια σου, ρε Σταμ. Γιαπ, Σταμ. Γιαπ, Σταμ. Θα πάσε break. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά. Τα χρόνια μας πολλά. Τα είπαμε για όλους τους Γιώργηδες, αλλά ναι, ειδικά στον Γιωργή τον Μπουσβάρο, τον coach. Τον coach μου, δηλαδή. Τον προπονητή μου. Ναι, που έκανε πολύ καλή μαγιά προχθές. Έφερε καταπληκτικά γλυκά εκεί που βλέπαμε τα μάτς από το Ζορβαστή Ροδίνη. Παλιό κλασικό σαλονικιώτικο του κέντρου. Στον Γιώργο το βλέπεις? Όχι. Στο Match Point. Όλο εκεί πάει γλυκά ο Μπουσβάρος. Α, ναι. Α. Sorry. Νόμιζα είπες στο σπίτι του εννοούσες.
στο σπίτι του Γιώργη. Coach, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Θυμηθήκαμε παλιούς καλούς Sixers. Αρχές του 80 με Julius Erving. Και κολλήσαμε, ψάχνουμε να βρούμε το πεντάρι, τον 4, που ήταν η απάντηση εκείνων των Sixers στον Robert Parrish, τον Celtics. Ομαδάρα εκείνη η Sixers, αδικημένη τελείως. 8 φορές πιο θεαματικό μπάσκετ από τους τρισάθλιους Celtics που πέραν τα πρωταθλήματα τότε. Έτσι, η Liverpool του NBA κανονικά. Με πράσινα. Λοιπόν, με πράσινα όντως. Πηγαίνουμε σε break για το τελευταίο μας μισάωρο. Μην ξεχνάς, 5 εισιτήρια. Άρης, Ξάνθη, Κυριακή 7 η ώρα. Κλεάνθης Βικελίδης, δύο διπλές πέτρες στις τσέπες του απόψε θέατρο Αθήνων ώρα 9 και δύο διπλές αύριο εκείνος και εκείνος. Ατελείωτο γέλιο με Αντώνη Κρόμπα και Λευτέρη Λευθερίου στο Block 33. FM κενό, το σχετικό ή τα σχετικά αποστολή στο 54-526. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απέδειξε ότι ξέρει να χορεύει και κριτικά πέρα από τις αγορές που τις χόρεψε στο ταψί. Όντως.